μόνιμος ολογίας υπηκού των θωρακισμένων, Βούλγαρης Γιώργιος. Μόνιμη ολογίας πεζικού, Γεωργιάδη Αρετή. Μόνιμος ολογίας υπηκού των θωρακισμένων, Κολτσίδη Στέφανος. Στιγμές συγκίνησης αλλά και εθνικής επερηφάνειας έζησαν το πρωί της Παρασκευής όσοι είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν στην ορκομοσία των 150 νέων λοχιών, 131 Ελλήνων και 19 Κυπρίων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα. Η ορκομοσία πραγματοποιήθηκε παρουσία του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγου Χαράλα Μπουλαλούση, του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού Κωνσταντίνου Κούτρα, εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων, τοπικών και πολιτικών αρχών. Να είστε υπερήφανοι που υπηρετείτε στον ελληνικό στρατό και να μην λησμονείτε ότι είμαστε απόγονοι εντός ορκών, των οποίων οι πολεμικές αρετές ήταν τέτοιες που και αν αντιμετώπιζαν υπέρτερες στρατηγικά αντιπάλους, το αποτέλεσμα ήταν πάντοτε και φόρο. Απευθυνόμενος στους 19 νοικοκύπριους μόνιμους λοχείους της τάξης 2020, επισημαίνω ότι η Εθνική Προστάσεις περιμένει με υπερηφάνεια και με πολλές απαιτήσεις να σας εντάξει στον δυναμικό της. Σε μια ιδιαίτερη σημαντική χρονική περίοδο για την Εθνική Φρουρά αλλά και για την Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω των εξελίξεων στην επίδετη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εύχομαι ολόψυχα να αξιοποιήσετε τα εφόδια και τις δεξιότητες που αποκτήσετε στη σχολή και προπάντων στηριζόμενοι στις στρατιωτικές αρετές και στο εξωτερικό φρόνημα να πράξετε στο αγκαίρο το καθήκον σας ως μόνιμη υπαξιωματική. Στους γονείς και στα προσμήνη πρόσωπα των οπισθέντων εκφράζουν τις ευχαριστίες μας, διότι μας παρέδωσαν τα παιδιά τους με τις αρχές και τις αξίες της πατροπαράδοτης εθνικής οικογένειας και με τον τρόπο αυτό μας θυμίζετε με την εμπιστοσύνη σας. Έτσι σήμερα μπορείτε να τους χαμηλώσετε ως μόνιμους οπισθέντους που διακατέχονται από στρατιωτικές αρετές και ηθικές αξίες, έτοιμους για την εθνική προστασία στην πατρίδα. Νέοι μόνιμοι λοχίες, να είστε περήφανοι για τη μεγάλη τιμή που σας κάνει η πατρίδα να σας εμπιστεύεται την ασφάλειά της. Η σχολή σας έρχεται να πείσετε την οδρομία και πραγμάτωση όλων των φιλοδοξιών σας. Ο στρατός από σήμερα σας υποδέχεται στις τάξεις του και απαιτεί από εσάς να τιμήσετε τον όρκο σας. Σπουδαστές της τρίτης τάξης, με την παραλαβή της ιερής σημαίας μας από τον αρχηγό σας και αρχηγό της σχολής, από σήμερα αναλαμβάνετε τα καθήκοντα που ευθυνικούσα τάξη. Διοικήστε με το προσωπικό σας παράδειγμα, με σύνηση, με αγάπη, με δικαιοσύνη και σεβασμό στις αξίες και στις παραδόσεις της σχολής. Σεβαστείτε την προσωπικότητα κάθε εξαμένου σας και να είστε σίγουροι ότι θα επιτύχετε. Νέοι μόνιμοι λοχίες, με αυτές τις σκέψεις, με την βεβαιότητα ότι από σήμερα θα τιμήσετε τον όρκο σας και με την βοήθεια του Πανάγκα Θεού και τις πρεσβείες της υπερμάχου στρατηγού θα ανταποκριθείτε πλήρως στις προσδοκίες της πατρίδας. Σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η σχολή μονίμων υπαξιωματικών! Ζήτω! Αυτό που επισκίασε όμως την τελετή ήταν το γεγονός πως λόγω της πανδημίας και των αυστηρών μέτρων αποτράπηκε είσοδος σε αρκετούς συγγενείς και φίλους των σπουδαστών, οι οποίοι έκαναν πολλά χιλιόμετρα για να μπορέσουν να καμαρώσουν τα βλαστάρια τους σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους.